Πώς πρέπει να προσερχόμαστε για να κοινωνούμε? Η Θεία Μετάληψη είναι το αντίδοτο κατά του θανάτου, που η Εκκλησία θεωρεί ότι είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού, στο οποίο έχει μεταβληθεί μυστηριωδώς το ψωμί και το κρασί. Ωστόσο, πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να προσέλθουν για να μεταλάβουν. Γι' αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και αναισθησία. Ακολουθούν μερικές πρακτικές οδηγίες για να βοηθήσουμε στη συνειδητή συμμετοχή στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Πρώτα-πρώτα, για να κοινωνήσει κανείς, θα πρέπει από νωρίς να βρίσκεται και να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο τέλος. Δεύτερον, η Θεία Λειτουργία είναι μία σταδιακή ανάβαση στο υπερό του μυστικού δείπνου. Καμιά λέξη δεν είναι περιττή στη Θεία Λειτουργία. Και ο πιστός μπορεί να συμμετάσχει στην προσευχή της Εκκλησίας, να προσευχηθεί στον Θεό να τον αξιώσει να κοινωνήσει, χωρίς να ζημιωθεί εξαιτίας της αναξιότητάς του. Τρίτον, την ώρα της Θείας Κοινωνίας μπαίνει κάθε πιστός στη σειρά του, χωρίς να σπρώχνει ή να βιάζεται, με ευλάβεια, χωρίς φωνές, διεκδικήσεις προτεραιότητας, διαγωνισμούς και ύβρις. Καθόλου δεν ωφελεί να προσερχόμαστε για τη μετάληψη, προσπαθώντας να κοινωνήσουμε πρώτοι. Μόνο να προσευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του. Τέταρτον, φτάνοντας μπροστά στον ιερέα, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε με προσοχή από το χέρι του προηγούμενου που κοινώνησε το μάκτρο, δηλαδή το κόκκινο πανί που τοποθετούμε στο σαγόνι μας. Έτσι, προφυλάσσουμε τη Θεία Κοινωνία από πτώση κάποιου μαργαρίτη. Μαργαρίτης ονομάζεται και το απειροελάχιστο τμήμα του Αγίου Άρτου που είναι σώμα Χριστού. Προσοχή! Την ώρα αυτή δεν κάνουμε μετάνοιες, ούτε προσκυνούμε το Άγιο Ποτήριο, ούτε το χέρι του ιερέα για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Πέμπτο, αμέσως λέμε το μικρό μας όνομα, όχι το υποκοριστικό, για να το ακούσει ο ιερέας, ώστε να το μνημονεύσει όταν θα μας κοινωνεί. Έκτο, ανοίγουμε το στόμα μας καλά και περιμένουμε τον ιερέα να μας δώσει με τη λαβίδα, δηλαδή το κουταλάκι, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε κλείνουμε το στόμα. Μερικοί δεν ανοίγουν καλά το στόμα ή το κλείνουν πριν η λαβίδα μπει μέσα, με κίνδυνο να υπάρξει ζημιά. Ο ιερέας, μόλις ο πιστός κλείσει το στόμα, τραβά έξω τη λαβίδα και ο πιστός καταπίνει τη Θεία Κοινωνία. Έβδομον, ύστερα, με το μάκτρο, σκουπίζουμε το στόμα μας και το ξαναδίνουμε στον ιερέα. Δεν το αφήνουμε να κρεμαστεί κάτω. Αν έχει στάξει κάτι πάνω στο μάκτρο, ο ιερέας θα το καθαρίσει. Όγδο, κάνουμε το σημείο του σταυρού και απερχόμαστε. Δεν μιλάμε εκείνη την ώρα για να μην πεταχτεί κάποιος μαργαρίτης από το στόμα μας. Ένατον, δεν βιαζόμαστε να αποχωρήσουμε από τη Θεία Λειτουργία. Περιμένουμε μέχρι την απόλυση. Παίρνουμε το αντίδωρο από τα χέρια του ιερέα και ασπαζόμαστε τα χέρια του. Βεβαίως, το αντίδωρο το παίρνουμε χωρίς να μας είναι απαραίτητο. Λάβαμε το δώρο της Θείας Κοινωνίας. Δεν μας χρειάζεται το αντίδωρο. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το αντίδωρο, όπως και ο άρτος από την αρτοκλασία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ευλογημένο ψωμί, μια μικρή ευλογία για όσους δεν κοινώνησαν. Δεν συγκρίνεται με τίποτα με τη Θεία Κοινωνία. Πολλοί χριστιανοί αδιαφορούν για τη Θεία Ευχαριστία, αλλά με αδικαιολόγητο ζήλο περιμένουν να πάρουν το αντίδωρο, ζητώντας μάλιστα και 2 και 3 κομμάτια. Και δέκατον, τέλος, μετά τη Θεία Μετάληψη, θα πρέπει να διαβάσουμε το υπόλοιπο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μετάληψης, δηλαδή την Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη. Σε πολλές εκκλησίες την διαβάζει ο Ιεροψάλτης. Αν δεν την ακούσουμε στο ναό, καλό είναι να τη διαβάσουμε στο σπίτι μας. Ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε έτσι τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά Του.
Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.